Το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας σε συνεργασία με το Σύλλογο Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτείας και με την υποστήριξη του ΟΛΗΓ ΑΕ διοργάνωσαν την Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 στο τερματικό σταθμό ΤΑΦ1 του Λιμένα Ιγουμενίτσα στη δεύτερη μέρα γευσηγνωσίας. Γευσηγνωσίας η οποία γίνεται στη συνέχεια της πρώτης που έγινε το Μάιο, τέλος Μαΐου, και από ό,τι βλέπετε πραγματικά και εμείς είμαστε έκπληκτοι γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ. Με το Σύλλογο Ιθιοκαλλιεργητών, το πρόγραμμα μάλλον συνεργαζόμαστε με το Σύλλογο Ιθιοκαλλιεργητών για να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα το οποίο είναι προώθηση και προβολή των προϊόντων ιθιοκαλλιέργειας του Νομού της Πρωτείας. Βέβαια, μέσα από αυτό το πρόγραμμα ήταν και άλλες εκδηλώσεις, ήταν επισκέψεις των σχολείων στις μονάδες. Να ξέρετε ότι επισκεφτήκαν πάνω από 800 μαθητές των δημοτικών σχολείων από όλο τον νομό τις μονάδες, διανεμηθήκαν δώρα, μπλουζάκια, διανεμηθήκαν βιβλιογραφίες, δώσανε διάφορες συνταγές για τα ψάρια, ούτως ώστε να μάθουν να δουν τι είναι το ψάρι της καλλιέργειας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Οργανισμό Λιμένα για την συνεργασία που μας παραχώρησε την αίθουσα που βρισκόμαστε. Να ευχαριστήσω το ΙΕΚ Οικουμενίτσας, πράγματι γιατί με τους μαθητές της Μαγειρικής δώσαν πραγματικά μεγάλο αγώνα, δύο μέρες για να στήσουμε αυτή την εκδήλωση. Οι μονάδες ιχτιοκαλλιέργειας και οι ιχτιοκαλλιεργητές του Νομού της Πρωτείας και ο Σύλλογος γενικότερα είναι ένας από τους μεγαλύτερους οικονομικούς πνεύμονες της περιοχής μαζί με τα εσπροεδρική και τον τουρισμό. Προσφέρουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας και δεν μιλάμε για μια εποχιακή δουλειά όπως είναι ο τουρισμός ή όπως είναι τα εσπροεδρική που τους χρειαζόμαστε 2 ή 3 μήνες. Εδώ τους χρησιμοποιούν όλο τον χρόνο. Έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στους 400 θέσεις εργασίας και με την ΠΟΑΗ η οποία υπογράφηκε που δώσαν πάρα πολύ μεγάλο αγώνα να υπογραφεί όπως θα υπογράφηκε. Θεωρώ ότι θα γίνουν και άλλες μονάδες και θα αυξηθούν πάρα πολύ οι θέσεις εργασίας. Αυτό είναι καλό για τον νόμο της Πρωτείας, καλό για την περιοχή ολόκληρη. Σας καλωσορίζουμε και στη δεύτερη βαρετιά γευσηγνωσία στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Μια πάρα πολύ πρώτη πετυχημένη εκδήλωση αγκαλιάστηκε ακόμα περισσότερο από τον κόσμο σήμερα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, εννοείται. Έχουμε την τιμή να έχουμε και εκπροσώπους της κουραζιέρας σήμερα στην εκδήλωση, οι οποίοι έχουν γυρίσει την Ήπειρο και αναζητούν νέους προορισμούς κουραζιέρας για την περιοχή μας και έχουν και την τύχη να γευτούν τα προϊόντα της ιχθυοκαλλιέργειας της περιοχής μας, τα οποία ως κλάδος οικονομίας είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος, μπορεί να δώσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην οικονομία της Θεσπρωτείας. Η Περιφέρεια Ηπείρου και το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο να αποκτήσει ταυτότητα το ψάρι της περιοχής και ο κόσμος σήμερα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τα μοναδική ποιότητα ψάρια που παράγουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, στα πλαίσια της εξωστρέφειας που θέλει να παρουσιάσει η μονάδα μας, το Δημόσιο ΙΕΚ Οικουμενίτσας, θέλουμε να συμμετέχουμε και προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις, έτσι ώστε λοιπόν να δείξουμε το έργο το οποίο γίνεται στη μονάδα μας. Θεωρούμε λοιπόν πολύ καλό και το θεωρήσαμε ως πρόσκληση την πρόσκληση αυτή του Συνδέσμου των Ιχθυοκαλλιεργητών και του Επιμελητηρίου Θεσπρωτείας να συμμετέχουμε λοιπόν ενεργά σε αυτή την εκδήλωση. Πράγματι οι μάγειρές μας και μαζί με τους εκπαιδευτές του Δημόσιου ΙΕΚ δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό, φτιάξαν πάρα πολύ ωραία πράγματα, πολύ γευστικά και δείξαν το επίπεδο σπουδών, το υψηλό επίπεδο σπουδών το οποίο προσπαθεί να δώσει η μονάδα μας. Θέλετε να δώσετε ένα μήνυμα για το νέο έτος που αρχίζει και τις νέες ειδικότητες που υπάρχουν στο διεκδικομενίτσας? Ναι, φυσικά. Βασικά λοιπόν στόχος μας είναι την εξωστρέφεια της μονάδας. Θέλουμε λοιπόν στην ουσία να συνδέσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με την αγορά εργασίας. Αυτό είναι πρώτιστο στόχος για εμάς. Γιατί με τον τρόπο αυτόν θέλουμε οι απόφοιτοι μας να είναι έτοιμοι να βγουν στην αγορά εργασίας και να εργαστούν σε επαγγελματικά περιβάλλοντα.
Οι νέες ειδικότητες τις οποίες έχουμε για αυτή τη χρονιά είναι ο τεχνικός μαγειρικής τέχνης, έχουμε στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα τουρισμού, έχουμε το αισθητικός μακιγιάζ, τεχνικός αισθητικός τέχνης και μακιγιάζ και έχουμε λοιπόν και το τέχνη ζωγραφικής. Προσπαθούμε λοιπόν μέσα από μια ευρεία γκάμα ειδικοτήτων να πιάσουμε το σύνολο των ενηλίκων οι οποίοι θέλουν να καταρτιστούν σε διάφορα αντικείμενα στη μονάδα μας και προσπαθούμε να τους δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούν να πάρουν από μια δημόσια δομή κατάρτισης ενηλίκων. Αρκετοί πολίτες δοκίμασαν γεύσεις θάλασσας από τις θεσπρωτικές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας που ετοίμασαν η ΣΕΦ και το Τμήμα Τεχνικού Μαγειρικής Τέχνης Αρχιμάγειρας του Διέκ Ιγουμενίτσας με κυρία προϊόντα της τόπιας θάλασσας, τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί, πλαισιωμένα με τα προϊόντα της θεσπρωτικής γης. Ναι, γεια σας. Έχουμε ένα μονοπικιλιακό είδος λαδιού που ευδοκιμεί αποκλειστικά στην Βόρεια Θεσπρωτεία. Εκπροσωπούμε την εταιρεία της Υπήρου Βίος με το μοναδικό της λάδι. Έχουμε ένα ιδιαίτερο λάδι, μονοπικιλιακό είδος, που ευδοκιμεί αποκλειστικά στην Βόρεια Θεσπρωτεία. Η γεύση του είναι έντονη, παχύρευστη υφή και έχει πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία. Η οξύτητα είναι πολύ χαμηλή, στο 0,1 όπως βλέπουμε το άσπρο μπουκάλι και 0,3 στο πράσινο. Και αυτή η ποικιλία τώρα βγαίνει στην αγορά για πρώτη φορά. Η εταιρεία υπάρχει εδώ και ένα χρόνο και ξεκινάμε να κάνουμε τις εξαγωγές μας στο εξωτερικό ώστε να γνωρίσουν και το προϊόν μας έξω. Θέλω να πω ότι όντως είναι μια μεγάλη βραδιά και για τον Σύλλογο Ιχθυοκαλλιεργητών, για το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας, για τον Οργανισμό Λιμένα και για το ΔΙΕΚ που προσπαθεί μέσω των παιδιών που εκπαιδεύονται να αναδείξουν τη μαθητεία τους και τα προσόντα τους. Εγώ εκείνο που πρέπει να εξάρω είναι ότι οι ιχθυοκαλλιέργειες, ένα ζωτικό κομμάτι παραγωγικό για τη θεσπρωτική κοινωνία, ένας κλάδος που έχει δώσει πάρα πολλά με θέσεις εργασίας. Και το καλό είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, ότι υπάρχει πλέον υποαΐ για την οργανωμένη και επιπλέον επέκταση και δυνατότητες που δίνεται στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας να επεκταθεί ακόμη παραπέρα με τη δημιουργία καινούριων μονάδων και καινούριων θέσεων εργασίας. Ένας λοιπόν ζωντανός και δυναμικός κλάδος. Και να τους συγχαρούμε για μία ακόμη φορά για την όμορφη βραδιά που προσφέρουν στο κοινό της Θεσπρωτείας, αλλά και στους φίλους και επισκέπτες, καθώς πολλοί από τους επισκέπτες που ταξιδεύουν για την Ιταλία έχουν τη δυνατότητα να γευτούν τις όμορφες και πάρα πολύ καλές γεύσεις των ψαριών μας. Εύχομαι αυτή η παράδοση και να συνεχιστεί και να έχει μέλλον. Ευχαριστώ. Ναι, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Η πρωτοβουλία που ανέλαβε το Επιμελητήριο από κοινού με τον Σύλλογο Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτείας δίνει έναν τόνο εξωστρέφειας, μία διαφήμιση των προϊόντων της παραγωγής της Θεσπρωτείας, του ποιοτικού προϊόντος, του εξαγώγημου προϊόντος, ενός προϊόντος που δημιουργεί θέσεις εργασίας, δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την περιοχή και μάλιστα μας κάνει διάσημους, με τα καλύτερα λόγια μιλάνε για το ελληνικό ψάρι σε όλο το εξωτερικό. Με αυτή την έννοια λοιπόν τέτοιες πρωτοβουλίες είναι αξιέπαινες, η συμμετοχή των πολιτών φαίνεται είναι σημαντική και αυτό νομίζω ότι είναι ένα βήμα προκειμένου όλο ένα και περισσότερο κάθε χρονιά ακόμα καλύτερα να γίνεται το ελληνικό ψάρι ακόμα πιο γνωστό σε όλη την Ευρώπη. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας, τον Σύλλογο Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτείας αλλά και το ΙΕΚ Ιγουμενίτσας για αυτή την όμορφη εκδήλωση που παρουσιάζουν σήμερα ώστε να παρουσιάζουν τα τοπικά εδέσματα για να δει ο κόσμος τι υπάρχει στην εστίαση, τι παράγουμε στην εστίαση στο νομό μας και αυτό πιστεύω είναι προστιθέμενη αξία στο τουριστικό μας προϊόν. Τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει όλοι μας να στηρίζουμε, να είμαστε όλοι εδώ παρόν και να διαφημίσουμε τον πλούτο και την παράδοσή μας. Εξαιρετική εκδήλωση, εξάλλου φαίνεται από τον κόσμο που βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργητών είναι ένας από τους πιο δυναμικά αναπτυξιακούς κλάδους που υπάρχει στη Θεσπρωτεία, στην Ήπειρο και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι' αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές μονάδες, εξάγουμε εξαιρετικά προϊόντα, όχι μόνο στην Ήπειρο, σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό
και εμείς όλοι οι θεσμικοί παράγοντες οφείλουμε να στηρίξουμε, όπως και ήδη κάνουμε, τον συγκεκριμένο κλάδο. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό το λόγο το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας είναι δίπλα στους ιχθυοκαλλιεργητές. Γνωρίζονται τις προσπάθειες της περιφέρειας Υπήρου, έτσι ώστε και για το θέμα της προσβασιμότητας και για το θέμα της πιστοποίησης των προϊόντων, καθώς επίσης και τη στήριξη των εξαιρετικών καινοτόμων ιδεών που έχουν οι ιχθυοκαλλιεργητές, τόσο για την διαχείριση των αποβλήτων των ιχθυοκαλλιεργειών, όσο και για την προώθηση του προϊόντος, για τη βελτίωση και για όλα τα υπόλοιπα. Και βέβαια μένουν πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα. Εξάλλου η ιδιαίτερη σημασία που δίνει η Περιφέρεια Υπήρου στο συγκεκριμένο κλάδο είναι ότι έχει ορίσει στη συγκεκριμένη θέση αντιπεριφερειάρχη την κυρία Σπανοπούλου για αυτό το θέμα. Και βέβαια είμαστε εδώ και στηρίζουμε και με την παρουσία μας και με όλες τις προσπάθειες που κάνουμε. Η παραγωγική δραστηριότητα στον τόπο μας, στη Δεσποτεία, το προϊόν των ιχθυοκαλλιεργειών είναι ένα προϊόν σημαντικό, είναι σήμα κατευθείαν για τη Δεσποτεία. Στο παρελθόν έχω βοηθήσει πάρα πολύ τον κλάδο από τις θέσεις ευθύνης τις οποίες είχα. Τώρα βρισκόμαστε σε μια εντελώς διαφορετική περίοδο, είμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Όλες οι επιχειρήσεις και η παραγωγή βρίσκονται απέναντι στην ακρίβεια, στην ενεργειακή κρίση. Πιστεύω ότι με συντονισμένες ενέργειες, με τη συνεργασία όλων μας, όπως γίνεται σήμερα εδώ σε αυτή την εκδήλωση, ο Σύλλογος των Ιχθυοκαλλιεργητών, το Επιμελητήριο, ο Οργανισμός Λιμένους Οικουμενίσσας, όλοι αυτοί συντονίζουν τις προσπάθειές τους για να περάσουμε αυτή την κρίση με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα και να στηρίξουμε όσο μπορούμε περισσότερο αυτό το σημαντικό, όπως είπα και πριν, κλάδο, παραγωγικό κλάδο για τη Θεσπρωτεία. Η συγκεκριμένη εκδήλωση υλοποιείται στα πλαίσια του έργου που τρέχουμε για την προώθηση και προβολή των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας στη Θεσπρωτεία. Προσπαθούμε μέσα από αυτές τις δράσεις, όπως είναι και η σημερινή, να γνωρίσουμε στον κόσμο τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, να καταρρύψουμε μύθους που αφορούν τόσο το υγιές του ψαριού, όσο το συγκεκριμένο ψαριού, όσο και την οστιμιά του. Έχει αποδειχθεί και επιστημονικά ότι είναι πολύ υγιεινό και πρέπει να προτιμείται από τους καταναλωτές, αλλά και όπως δοκιμάσαμε και σήμερα, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Είναι ένας πολύ δυναμικός κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας στη Θεσπρωτεία, βαρόμετρο για την οικονομία του τόπου και εν όψη μάλιστα της λειτουργίας της ΠΟΑΗ, της Οργανωμένης Περιοχής Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών και της φυσικά μεγάλης αύξησης της παραγωγής μας. Θέλουμε τουλάχιστον πρώτα απ' όλα ο τόπος μας να γνωρίσει και να προτιμήσει τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, δίνοντας μια νέα δυναμική στον κλάδο, αλλά ακόμη περισσότερο να τα προωθήσουμε και στο εξωτερικό μέσα από άλλες δράσεις, όπως είναι οι διεθνείς εκθέσεις που συμμετέχουμε, αλλά και οι προσπάθειες προσέγγισης των μικρών καταναλωτών, των αυριανών καταναλωτών, που θα γνωρίσουν μέσα από παραμύθια, μέσα από ξενάγηση, μέσα από πληροφόρηση, τι σημαίνει το ψάρι γενικά για τη διατροφή στον άνθρωπο και πώς πρέπει να μην έχουμε προκαταλήψεις, αλλά να είμαστε δεκτικοί και να ακολουθούμε στοιχεία που θα βελτιώσουν την υγεία μας. Ωραία, ευχαριστώ. Στο Σύλλογο Ιχθυοκαλλιεργειών Θεσπρωτείας και στον Εμπορικό Σύλλογο η εκδήλωση είναι υπέροχη, είναι καλύτερη από την προηγούμενη από ό,τι βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ για την επιτυχία της. Πολύ σημαντικός ο ρόλος των ιχθυοκαλλιεργειών σε όλη την Ήπειρο και ειδικά της Θεσπρωτείας θα μου επιτρέψουν οι υπόλοιποι. Με πολύ καμάρι μπορώ να πω ότι η παραγωγή της Θεσπρωτείας είναι το 10% των ελληνικών εξαγωγών και συνεχίζουν με πολλή προσπάθεια, με πολύ αγώνα, προσφέροντας όχι μόνο εργατικά μεροκάματα στην περιοχή, αλλά σε όλους τους τομείς της ζωής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.